Κοινών και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Γεια σας φίλοι ακροατές. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Παρέα σας μέχρι τις 5 περίπου. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Τον έχω φροντίσει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. 210-4118-602 και 210-4118-640 τα τηλέφωνα του σταθμού. g.barlas@piradio.com η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε μιλώντας και σήμερα για την γερόντισσα Γαβριελία από το βιβλίο της μοναχής Φιλοθέης, η γερόντισσα της χαράς, από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, επιστροφή. Αυτό που συνέχεια τόνιζε η γερόντισσα, φίλοι ακροατές, είναι ότι χρειαζόμαστε πίστη. Τα πάντα να τα αναθέτουμε σε εκείνον με εμπιστοσύνη ότι θα κάνει το καλύτερο για τη σωτηρία της ψυχής. Για ό,τι τη συνέβαινε έλεγε «έτσι έπρεπε να γίνει» ή «δεν έπρεπε να γίνει». Προφανώς αυτό το δεύτερο για πράγματα που ζητούσε, αλλά δεν γίνονταν. Αυτό δεν σήμαινε όμως παρέτηση. Το «αιτείτε και δοθήσετε» το έκανε πράξη, ιδιαίτερα όταν έπρεπε να παρακαλέσει το Χριστό μας για κάποιον άνθρωπο που είχε μεγάλη ανάγκη βοηθείας, στήριξης. Όμως πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού της υπήρχε το «γεννηθείτε το θέλημά σου». Για όποιον της το ζητούσε έκανε ό,τι μπορούσε με λόγια, με πράξεις, μα κυρίως με την προσευχούλα της. Και αυτή η προσευχούλα που γινόταν από μια καρδιά φλεγωμένη απέδιδε καρπούς. Σχετικά με τη δύναμη της προσευχής της γερόντισσας, ένας νέος καλλιτέχνης, ο Χ. Σίγμα, διηγείται. «Εγώ κάποια στιγμή ήθελα, αφού τέλειωσα τις σπουδές μου στο Λονδίνο, να πάω να συνεχίσω στην Αμερική και της το είπα. Είχα ένα πολύ σημαντικό ραντεβού με κάποιον που θα μου εξασφάλιζε την υποτροφία. Με ρώτησε πότε είχα το ραντεβού. Της είπα τη μέρα και την ώρα. Μου ζήτησε να την πάω στη Μονή Πετράκη και να την αφήσω να καθίσει δίπλα στα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη για όση ώρα θα είχα το ραντεβού και θα πήγαινα να την πάρω μετά τη συνάντηση». Έτσι η γερόντισσα προσευχόταν για αυτή τη συνάντηση. Ήξερα ότι θα ζητούσα κάτι παράτολμο, γιατί οι υποτροφίες υπερατλαντικά δεν είχαν δοθεί μέχρι τότε. Όμως τελικά μου την έδωσαν. Όταν γύρισα στη Μονή Πετράκη και της το είπα, άνοιξε διάπλατα τα χεράκια της και άρχισε να κλαίει με δάκρυα, βγάζοντας και μια κραυγή που εξέφραζε όλο τον εσωτερικό της πόθο. Εγώ αυτό ήθελα. Αυτό μου δόθηκε με τη μεσολάβηση της δικής της προσευχής. Μια άλλη κοπέλα, η Αλφαζήτα, θυμάται με πολύ συγκίνηση πως κυριολεκτικά η γερόντισσα έσωσε και την ίδια και την κόρη της. «Είχα κάνει τα δύο μου παιδιά με κεσαρική και τότε δεν επιτρεπόταν να κάνω και άλλο παιδί. Έμεινα έγκυος και ο γιατρός μου έλεγε να το σκοτώσω. Πήγα λοιπόν και εγώ για την έκτρωση παίρνοντας μαζί μου το βιβλίο Μίμησης Χριστού. Κάτι βέβαια εντελώς παράλογο. Περιμένοντας τη σειρά διάβασα κάτι που δεν θυμάμαι τι ήταν, πάντως ο γιατρός με είδε που άλλαξα χρώμα και μου είπε πως δεν είμαι έτοιμη να την κάνω. Μου σύστησε μάλιστα να πάω σπίτι μου και να το συζητήσω με τον άντρα μου, γιατί έχω καιρό να το σκεφτώ». Βγαίνοντας από το ιατρείο, τηλεφώνησα αμέσως στη γερόντισσα Γαβριλία και πήγαμε μαζί στον πατέρα Σίμωνα τον τυφλό στην Πεντέλη. Εκείνος με παρηγόρησε και μου είπε να μην το σκοτώσω το παιδί και ότι θα μου δώσει ο Θεός τη δύναμη και θα πάνε όλα καλά. Με πήγε και σε δύο άλλους που μου είπαν τα ίδια και με τόνωσαν. Όταν φύγαμε από τους γέροντες, είπα στον άντρα μου ότι θα το ρισκάρω. Τη μέρα που πήγα για την κεσαρική διαπίστωσα ότι είχε φροντίσει και γι' αυτό η γερόντισσα και στο νοσοκομείο ήταν ένας γιατρός με ανάπηρη σύζυγο που μου τους είχε γνωρίσει η γερόντισσα Γαβριλία. Την ώρα που με κοίμιζαν έλεγα την ευχή και μετά από λίγο ακούω τον γιατρό να μου λέει ότι γέννησε ένα κοριτσάκι. Αν έχω σήμερα την τρίτη μου κόρη, είναι λοιπόν χάρη στη γερόντισσα. Μια άλλη κυρία, η κυρία Κάπα, περιγράφει πώς έμαθε με τη βοήθεια της γερόντισσας
να τα αναθέτει όλα στο Θεό με την προσευχή της. Πήγαμε μαζί με τη γερόντισσα στους Αγίους Τόπους το 1971. Ξαφνικά μου το ανακοίνωσε η γερόντισσα ότι θα πηγαίναμε μαζί. Παραξενεύτηκα γιατί το ποθούσα και το έλεγα συνέχεια στον άντρα μου, αλλά εκείνος φοβόταν γιατί γινόταν πόλεμος εκεί και μου απαντούσε: «Όπου αλλού να πας, αλλά εκεί, αν δεν ησυχάσει η κατάσταση, δεν γίνεται να πας». Τότε γινόταν ένα διαχριστιανικό προσκύνημα με ξένους από Αγγλία και Γαλλία, με Ορθοδόξους Ρωμαιοκαθολικούς και Προτεστάντες, και μου είπε η γερόντισσα να πάω κι εγώ και να πω και στις φίλες μου να συμμετάσχουν. Τότε τη ρώτησα: «Τι θα τους λέω που θα με ρωτάνε αν θα πάω αφού ο άντρας μου δεν με αφήνει?» Και εκείνη μου απαντούσε: «Εσύ θα λες, θα πάω και θα πας». Της είπα ότι ο ηγούμενός μου, μου έλεγε θα λες τον άντρα σου ηγούμενός σου, δεν με αφήνει, και τότε μου είπε η γερόντισσα: «Θα αρχίσουμε από σήμερα 40 παρακλήσεις και εσύ και εγώ μία παράκληση την ημέρα, και όταν θα τελειώσουν οι 40 παρακλήσεις θα του το πεις και θα σου πει ναι». Πράγματι, όταν τέλειωσαν οι παρακλήσεις, το είπα στις φίλες μου και γράφτηκα και εγώ πριν το πω στον άντρα μου. Τα παιδιά μου μου έλεγαν ότι άδικα κάνω όνειρα και ότι δεν θα με αφήσει ο μπαμπάς. Και εγώ τους απάντησα ότι η προσευχή, πιστεύω, κάνει θαύματα. Έφτασε και η ώρα να του το πω. Πριν ανοίξω το στόμα μου, μου λέει ο άντρας μου: «Εσύ κάτι θέλεις να μου πεις?» Τότε του είπα την αλήθεια: «Θέλω την άδειά σου να πάω». Και αμέσως μου απάντησε: «Και βέβαια να πας. Και δώσε γρήγορα το όνομά σου να μην μείνεις απ' έξω». Εγώ βέβαια του είχα ήδη δώσει το όνομά μου. Όταν ήρθαν τα παιδιά το μεσημέρι, τους είπα ότι όλα πήγαν καλά για να δουν ότι η πίστη κάνει θαύματα. Ο αδελφός μου πήγε να μου το χαλάσει λέγοντας τον άντρα μου να μην με αφήσει, αλλά εκείνος τελικά δεν τον άκουσε. Η γερόντισσα είχε πολύ βαθιά σχέση με τους αγγέλους. Ό,τι πρόβλημα έπρεπε να αντιμετωπίσει, έλεγε, θα προσευχηθούμε και την απάντηση θα την πάρουμε από τους αγγέλους. Και στον Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου, κυρό Ειρηναίο, έλεγε, οι άγγελοι με στέλνουν, οι άγγελοι μου δείχνουν, εγώ δεν έχω να σκεφτώ τίποτε, κάνω ό,τι μου ετοιμάζουν οι άγγελοι. Αυτό είναι μία από τις θετικές συνέπειες της πίστης, ότι είσαι
αμέριμνος, ότι ο Θεός και οι Άγιοι Του και οι Αγγελοί Του φροντίζουν για μας, ό,τι και αν συμβεί. Μιλούσε με πολλή παρησία λοιπόν για τους αγγέλους. Και όταν κάποτε σε μια συζήτηση ένα νέο παιδί οχή αμφέβαλε για την παρουσία τους, με έκπληξη αλλά και απλάγια του είπε: «Δεν έχετε δίκιο. Κάποιος που τους έχει δει ποτέ δεν έλεγε ξέρω ή έχω δει, αλλά έλεγε κάποιος είδε ή εμένα μου έχουν πει. Μου είπε ότι είναι πολύ μεγάλοι και τα φτερά τους είναι σαν τα φτερά ενός Boeing. Ένιωθε τόσο πλήρης με την παρουσία των αγγέλων. Έλεγε ότι ο φύλακας άγγελος συνοδεύει τον κάθε άνθρωπο, αλλά πρέπει να τον τιμούμε, να τον αναγνωρίζουμε, να συνομιλούμε μαζί του, να μην τον παραθεωρούμε». Στον κύριο Λάμδα, όταν κάποτε που είχε μεγάλο καύσωνα στην Αθήνα της πρότεινε να την πάρει στο εξοχικό του, του απάντησε χαρούμενα και σταθερά: «Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν χρειάζεται. Εμένα μου κάνουν αέρα οι άγγελοί μου». Όταν είχε συνάντηση με κάποιον άνθρωπο που έπρεπε να του αναθέσει μια αποστολή, αφού τον καλωσόριζε, του έλεγε με έμφαση: «Οι άγγελοι σε καλωσορίζουν και έχουν μήνυμα για σένα». Ο πατήρ Μη Κάπα θυμάται πόσο χαιρόταν η γερόντισσα μετά τις υπέροχες, λυτές και αρχοντικές θείες λειτουργίες που κάνανε τα Σάββατα στο παρεκκλήσι της Αγίας Σκέπης στην Αίγινα. Ιδιαίτερα για τη Θεία Λειτουργία έλεγε: «Ο άνθρωπος στη Θεία Λειτουργία μπορεί να δει χιλιάδες αγγέλους». Αυτό το έλεγε γενικά μέσα στη συζήτησή της, για να μην την καταλάβουν. Αργότερα όμως, όταν σκέφτονταν τα λόγια της, αντιλαμβάνονταν ότι αυτό ήταν η δική της προσωπική μαρτυρία. Την παρουσία των αγγέλων η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Θεία Λειτουργία την θεωρεί προφανώς βέβαιη. Έχουμε και μία πρόσφατη μαρτυρία του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία, του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, ο οποίος λεγόταν, ως προσωνύμιο είχε και το «Να με συγχωρείτε», και ανάμεσα στα άλλα έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ότι συνήθιζε να λέει το «με συγχωρείτε», γιατί βγαίνοντας στα Άγια των Αγίων στη Μεγάλη Είσοδο έβρισκε μπροστά του στην εκκλησία, στο διάδρομο, στο πλήτος, πάρα πολλούς αγγέλους και έπρεπε να περάσει ανάμεσά τους, γι' αυτό και τους έλεγε «να με συγχωρείτε». Παρόμοια εμπειρία είχε και ο πατήρ Νί από τη Λέρο, διηγείται συγκινημένος: «Μια φορά λειτουργήσαμε σε ένα μικρό εκκλησάκι εκεί δίπλα και επειδή ήξερα ότι αγαπούσε τους αγγέλους, έβαλα μια στολή με αγγέλους. Και μετά, αφού κοινώνησε και πήγαμε στο σπίτι για καφέ, μου λέει: «Μέτρησα τόσους αγγέλους πάνω στο φελόνι που φορούσες, αλλά σίγουρα η εκκλησία ήταν μέσα γεμάτη από εκατοντάδες αγγέλους». Σε μια παρέα παιδιών έστειλε από τη Λέρο την πρωτοχρονιά του 1992, λίγο πριν αναχωρήσει για τον ουρανό, ένα ποιηματάκι της για τον φύλακα αγγελό μας. Εξεκινήσαμε μαζί, χωρίς να ξέρουμε όμως πού θα μας βγάλει η στράτα μας, πού θα μας πάει ο δρόμος. Και ο δρόμος ήταν μακρινός και λιγοστοί οι διαβάτες, και αν τύχει κάποιος άγνωστος και μας ρωτάει πού πάτε, δεν ξέρουμε, του λέμε εμείς, και ούτε και μας μέλει. Η γερόντισσα συνιστούσε την αποφυγή των υπερβολών. Συνιστούσε το μέτρο τόσο στην αγάπη μας, στις σχέσεις μας, στη διατροφή μας, αλλά και στον κόπο μας. Ως φυσιοθεραπεύτρια έδινε μεγάλη σημασία και στο θέμα της υγείας. Θυμάται η κυρία Ταφ που κάποια μέρα ήταν στο σπίτι της γερόντισσας και έπρεπε να μεταφέρουν ένα σομιέ. Η εν λόγω κυρία πήγε αυθόρμητα να το σηκώσει και τη σταμάτησε η γερόντισσα, αντιπροτείνοντας να βάλουν ένα χαλί από κάτω και να το σύρουν. Η κυρία διαμαρτυρήθηκε λέγοντας ότι θα χαλάσουν το πάτωμα. Και η γερόντισσα απάντησε: «Το πάτωμα να χαλάσει, η μέση σου μη χαλάσει. Έχουμε υποχρέωση το σαρκείο μας να το διαφυλάξουμε και να μην το εκθέτουμε σε κίνδυνο». Αυτό προφανώς δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή λατρεία της υγείας των ανθρώπων, δηλαδή, που δεν έχουν τίποτα σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή, ούτε το Θεό, ούτε το συνάνθρωπο, αλλά μόνο το σώμα τους και την υγεία του και την ομορφιά του. Γι' αυτό ξημεραβραδιάζονται στα γυμναστήρια ή έχουν πάθος και φοβούνται πάρα πολύ για το παραμικρό πρόβλημα υγείας που ενδέχεται να έχουν και τρέχουν από γιατρό σε γιατρό και ούτω καθεξής. Αλλά αλίμονο οφείλουμε να προσέχουμε το σώμα μας και την υγεία μας μέσα στα πλαίσια τα φυσιολογικά.
Και συνεχίζουμε. Πολλές φορές μιλούμε για χαρίσματα και χαρισματούχους μέσα στην Εκκλησία με μια δόση υπερβολής. Αυτό σίγουρα όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά κάνει και ζημιά και προσβάλλει ακόμη και τον ίδιο τον Άγιο που θέλουμε να τιμήσουμε. Όλοι οι χριστιανοί λαμβάνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε. Υπάρχουν όμως και κάποια έκτακτα χαρίσματα που μόνο ο Θεός ξέρει πού τα δίνει, πότε τα δίνει και γιατί τα δίνει. Αυτό μπορεί να το επιτρέψει να γίνει και σε ενάρετους ανθρώπους, αλλά κάποτε ακόμη και σε ασεβείς και άσχετους με τον Χριστό και την Εκκλησία του ανθρώπους. Το Πνεύμα όπου θέλει πνεί. Εμείς δεν πρέπει φυσικά να τα επιδιώκουμε. Το μόνο που πρέπει να ζητάμε είναι να αποκτήσουμε την αγάπη του Χριστού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Η γερόντισσα είχε καλλιεργήσει τόσο τον εσωτερικό της κόσμο που πράγματι είχε γίνει σκεύος εκλογής. Αναμφισβήτητα ήταν ένας άνθρωπος με τεράστια πείρα, οπότε μπορούσε πολύ εύκολα να αντιληφθεί μια κατάσταση πολύ πριν από τους άλλους. Επίσης είχε εξαιρετική ευφυΐα, οπότε πολλά πράγματα τα έλεγε από εξυπνάδα. Ένα χάρισμα του Θεού είναι και η ευφυΐα, φίλοι ακροατές, και οφείλουμε να τα χρησιμοποιούμε για καλό, ειδικά όσοι είναι εξαιρετικά ευφυείς. Εδώ θυμόμαστε τον Νικόλαο Στάινχαρτ, τον Ρουμάνο αυτό πολύ πνευματικό άνθρωπο και συγγραφέα και διανοούμενο χριστιανό, ο οποίος έλεγε ότι πολλοί χριστιανοί ταυτίζουν τον χριστιανισμό με τη βλακεία, με την έλλειψη ευφυΐας, εν πάση περιπτώσει, και αυτό το θεωρούν προσόν. Αλλά καθόλου δεν είναι έτσι. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν έξυπνοι άνθρωποι. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας εξαιρετικά ευφυής άνθρωπος, τολμώ να πω, χωρίς κανένα δισταγμό, όπως διαβάζουμε τα βιβλία του, ήξερε πάρα πολλά πράγματα και χρησιμοποιούσε προφανώς αυτό το χάρισμα της ευφυΐας προς δόξαν Θεού. Συνεχίζουμε. Κατά κοινή ομολογία, το μεγάλο χάρισμα της γερόντισσας ήταν η μεγάλη της κατά μίμηση Χριστού αγάπη προς όλους ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα πώς την εκδήλωνε στον καθένα. Έλεγε η ίδια: «Η καρδιά μου πάει να σπάσει από αγάπη». Αυτή η αγάπη ξεχύλιζε από την καρδιά της και αντανακλούσε και στο σώμα της. Όσοι είχαν εμπειρία από το άγγιγμα των χεριών της, λόγω του επαγγέλματός της, γνωρίζουν την ευεργετική επίδραση της φυσιοθεραπείας που τους έκανε. Επίσης, τα μάτια της εξέπεμπαν αυτή τη φλόγα, τη λαχτάρα, να τρέξει να βοηθήσει. Πέρα όμως από την αγάπη της και την ολόθερμη προσευχή της, επέτρεψε ο Θεός να ενυπάρχουν και ορισμένα έκτακτα χαρίσματα και κάποτε να φανερώνονται. Δεν είναι παράξενο αυτό. Από τη στιγμή που έβαλε σε πράξη τα λόγια του Κυρίου, είπαγε «πόλησον τα υπάρχοντά σου, δώσ' πτωχής και δεύρω ακολούθημη», κάτι το οποίο προϋποθέτει δύναμη ψυχής και ταπείνωση, η χάρις του Θεού την επεσκίασε. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς κάποια θαυμαστά γεγονότα που επέτρεψε η αγάπη του Θεού να γίνουν γνωστά? Θα αναφέρουμε ορισμένα, όχι γιατί έχει ανάγκη η γερόντισσα κάποιας προβολής, όχι γιατί θέλουμε εμείς να την παρουσιάσουμε ως Αγία, αυτό άλλωστε δεν είναι δική μας υπόθεση, αλλά γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να κρύβουμε των λίχνων υποτομόδιων, καθώς επίσης και προς δόξαν Θεού και παρηγορία στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Όταν η αγαπημένη της αδελφή Α χρειάστηκε να κάνει εγχείρηση γιατί είχε όγκο στον εγκέφαλο και πήγε στην Αγγλία το 1983 για την επέμβαση, τότε ξαφνικά είδε μέσα στο δωμάτιο να την επισκέπτεται η γερόντισσα. Όταν αργότερα ζήτησε από τις νοσοκόμες να μιλήσει με τη μοναχή που την επισκέφθηκε, εκείνες τη διαβεβαίωσαν ότι καμιά μοναχή δεν ήρθε να τη δει. Και βέβαια, όταν συνέβη αυτό το γεγονός στην Αγγλία, η γερόντισσα τότε έμενε στην Αθήνα. Την αδελφή Α την αγαπούσε ιδιαίτερα και από το 1969 που την πρωτογνώρισε, όταν εκείνη γύρισε στην Ελλάδα από την Αγγλία, χείρα με 4 μεγάλα παιδιά και ένα μικρό συνδέθηκαν με βαθιά αγάπη μέχρι την κοίμηση της γερόντισσας το 1992. Όταν μάλιστα έγινε και μοναχή, η αδελφή Α, η γερόντισσα, έγινε η νονά της. Και όταν το μικρότερο παιδί της ήλθε από την Αγγλία ξαφνικά άρρωστο με υπατήτηδα στα 22 του χρόνια, η γερόντισσα έτρεξε αμέσως στο νοσοκομείο να το επισκεφθεί. Όπως διηγείται η ίδια η αδελφή, όταν ήταν άρρωστο το παιδί της, η γερόντισσα φρόντιζε να στέλνει γιαούρτια και φαγητά διάφορα για εκείνη, γιατί καταλάβαινε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει έστω και για λίγο το παιδί της και να πάει να φάει κάτι. Και η πρώτη που την επισκέφθηκε μετά το θάνατο του παιδιού της ήταν η γερόντισσα. Διηγείται σχετικά το πνευματικό της παιδί Δέλτα Κάπα. Ήταν απόγευμα Κυριακής και είχαμε πάει μαζί με τη γερόντισσα να δούμε τον Α, γιο της αδελφής Α, στο νοσοκομείο.
Το παιδί ήταν ευδιάθετο, ήταν μια χαρά και εγώ ήμουν χαρούμενος, γιατί έδειχνε να έχει περάσει το μεγάλο πρόβλημα. Θυμάμαι τέλειωσε η επίσκεψη και βγαίνουμε αγκαζέ με τη γερόντισσα Γαβριλία στο διάδρομο, οπότε γυρίζει και μου λέει «θα μας φύγει ο Άλφα». Έμεινα άναυδος. Τον είχα δει τόσο ευδιάθετο. Την άλλη μέρα είχε πεθάνει. Μετά το θάνατο του παιδιού, η γερόντισσα στήριξε πολύ την αδελφή Άλφα και μάλιστα την αποκαλούσε μικρό Ιώβ και τη θεωρούσε παράδειγμα υπομονής και καρτερίας. Της έγραψε το 1985. «Παρακολουθώ με αγάπη και προσευχή όσα πέρασες και ό,τι περνάς και είμαι μέρα νύχτα νοερά κοντά σου. Ο Θεός σε διάλεξε και στη μεγάλη του αγάπη σε βάζει παράδειγμα για όλους μας, της υπομονής, της χαράς, της αγάπης σας. Είσαι για πάντα ευλογημένη». Ο ΔΚ το 1985 έπεθε ένα φοβερό ατύχημα με τη μηχανή που οδηγούσε και βρέθηκε στο νοσοκομείο σε κομματώδη κατάσταση. Είχε ένα αιμάτωμα στο κεφάλι του, 9 εκατοστά, και οι γιατροί αποφάσισαν εσπευσμένα να τον χειρουργήσουν για να του το αφαιρέσουν. Η αδελφή του τότε ειδοποίησε τη γερόντισσα, η οποία ήρθε αμέσως, έμεινε όλο το βράδυ δίπλα του και προσευχόταν κρατώντας του το χέρι. Το πρωί, όταν ήρθαν οι γιατροί, τους είπε: «Αφήστε τον, θα γίνει καλά μόνος του». Επιπλέον, έπεισε την αδελφή του να υπογράψει να μην του κάνουν την επέμβαση. Τότε έκπληκτοι οι γιατροί έκαναν πάλι αξονική τομογραφία και είδαν ότι δεν υπήρχε αιμάτωμα. Κάποτε, θυμάται η κυρία Μικάπα, πήγε να επισκεφτεί τη γερόντισσα όταν ήταν στην Αίγινα μαζί με ένα φίλο της, οικονομολόγο και άθεο. Η γερόντισσα που τον έβλεπε για πρώτη φορά αλλά τον διάβασε, του είπε τάχα αδιάφορα: «Να σας πω κύριε, στατιστικό στη ζωή μας δεν υπάρχει καμιά καλύτερη μέθοδος από την καταφυγή μας στην προσευχή και στο Θεό. Άλλος θέλει ένα σπίτι, άλλος να πάει καλά η δουλειά του, άλλος ένα παιδί, άλλος. Και θα σας πω και κάτι, ο φίλος της κυρίας αυτής ήταν αλκοολικός. Ας πούμε ότι από βραδύς πίνετε, το πρωί ξυπνάτε και το μυαλό σας είναι θολό, έχετε πονοκέφαλο. Ποιος σας θέλει, ο Θεός? Αυτοδημιούργητος είστε. Και μετά αρρωστάτε και πέφτετε στο κρεβάτι και λέτε δεν υπάρχει Θεός. Πού να έρθει ο Θεός να σας βρει?» Μπορούμε να φανταστούμε τι αλλίωση και έκπληξη θα ένιωσε αυτός ο άνθρωπος, καθώς του ξεσκέπασε και του ανέρεσε με δύο λόγια όλη την κοσμοθεωρία του αλλά και το πάθος του. Ένας άλλος νέος, ο Κάπα Μιπή, παρατηρούσε με θαυμασμό τη γερόντισσα, η οποία κάθε φορά που την επισκεπτόταν του απαντούσε όχι μόνο σε αυτά που τη ρωτούσε αλλά και σε αυτά που σκεφτόταν δίχως να τα εκφράσει, κυριολεκτικά σαν να διάβαζε τις σκέψεις του. Θυμάται πως με το φτωχό του το μυαλό κάποια στιγμή σκεφτόταν γύρω από την τηλεπάθεια και η γερόντισσα ξαφνικά του είπε ότι αυτό είναι φυσικό φαινόμενο και υπάρχει ακόμη και στα ζώα, αλλά είναι πολύ διαφορετικό από τα πνευματικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η κυρία Μη Αλφα πήγε κάποτε όλο αγωνία στη γερόντισσα θέλοντας να μάθει τι θα απογίνει η κόρη της, η οποία σε νεαρά ηλικία είχε μπλέξει με κάποιον και δεν ήθελε να παντρευτεί. «Θέλω να μου πείτε κάτι για την κόρη μου. Πρώτον, είναι μικρή και δεύτερον, και αν δεν παντρευτεί?» «Γιατί να μην παντρευτεί?» αναρωτήθηκε μέσα της η κυρία Μη, «αφού και ωραία είναι και μικρή». Τότε πρόσθεσε όλο αγωνία στη γερόντισσα: «Θέλω να κάνει ένα γάμο κανονικό». Η γερόντισσα κούνησε το κεφάλι της και της είπε: «Εσύ να μη στενοχωρηθείς ό,τι και αν κάνει». Τελικά έκανε μόνο πολιτικό γάμο. Η γερόντισσα το ήξερε. Ένα συγκλονιστικό γεγονός διηγείται ο ίδιος ο μακαριστός Μητροπολίτης Λέρου, κυρός Νεκτάριος, ο οποίος το έζησε το 1990. Μια μέρα πριν η γερόντισσα φτάσει στη Λέρο με τη συνοδεία της και πριν ακόμη τη γνωρίσει από κοντά. Επέστρεφε από κάποιο ταξίδι και κινδύνεψε σοβαρά να σκοτωθεί μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες του μικρού αεροσκάφους όταν έπεσαν σε κενά αέρος. Ξαφνικά, και ενώ ένιωθε τον κίνδυνο να πλησιάζει, βλέπει στη μέση του μικρού διαδρόμου μια μοναχή μικρού αναστήματος να τους καθησυχάζει με τα χεράκια της και το αεροπλάνο προσγειώθηκε σώο. Την επόμενη μέρα του ανήγγυλαν την άφιξη στο νησί δύο μοναχών που ήθελαν να τον γνωρίσουν και να πάρουν την ευλογία του. Έμεινε άφωνος όταν διαπίστωσε πως η μοναχή που είχε δει την προηγούμενη μέρα στο αεροπλάνο ήταν η γερόντισσα Γαβριλία, που τώρα μόλις γνώριζε από κοντά. Από τότε την ευλαβείτο πάρα πολύ. Γι' αυτό και με τη δική του άδεια και παρότρινση, ο τάφος της βρίσκεται μέσα σε ένα ιστορικό μνημείο της Παναγίας του Κάστρου, ένας απλός και απέριτος τάφος όπως υπήρξε και όλη της η ζωή.
Η γερόντισσα είχε ως γνωστόν φιλιακοβαβές μεγάλο πόθο να εργαστεί ιεραποστολικά. Είχε πει στον πατέρα Μη Κάπα ότι είχε κάνει 8 φορές το γύρο του κόσμου χωρίς ποτέ να έχει χρήματα πάνω της. Έκανε ομιλίες σε απίθανες συνάξεις, από το μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αμερικής κυρό Ιάκωβο, που την καλούσε, έως την Αυστραλία, Ινδία, Αφρική, Ευρώπη. Μιλούσε σε απίθανα συνέδρια ή σεμινάρια και πάντα το επίκεντρο των ομιλιών της ήταν το πρόσωπο του Χριστού. Τόνιζε ιδιαίτερα τη σημασία της Ιεραποστολής, το πώς πρέπει να μοιραζόμαστε το θησαυρό που μας έχει παραδώσει η Εκκλησία με το κάθε πρόσωπο που θα συναντήσουμε οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Είτε βρεθούμε στην Αφρική και πρέπει να δώσουμε τη μαρτυρία μας με την αγάπη και την προσφορά μας, είτε βρισκόμαστε στον ίδιο μας τον τόπο, στο χωριό μας, στην πολυκατοικία που μένουμε. Πάντοτε εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που έλεγε, το ποσόν και το ποιόν της αγάπης μας που δίνουμε παντού. Όχι λόγια δηλαδή, αλλά αγάπη. Και κατά πόσο αντανακλούμε στους άλλους με την παρουσία μας κάτι από την παρουσία του Χριστού, κάτι από τη θέρμη, την παρηγορία και την ελπίδα της Αναστάσεως και της Πεντηκοστής, συμπληρώνει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Πολλές φορές ανακαλούσε στη μνήμη τις ιστορίες από τις ιεραποστολικές της εξορμήσεις και μιλούσε με θαυμασμό για πρόσωπα εκλεκτά που είχε γνωρίσει, όπως για τον πατέρα Χρυσόστομο Πάπα Σαραντόπουλο, έμεινε μαζί του από το 1968 μέχρι το τέλος του 1969, που ανάλωσε τη ζωή του στην Αφρική, αλλά όταν πέθανε εκεί δεν βρέθηκε ένας ορθόδοξος ιερέας να τον κηδεύσει. Όμως οι άνθρωποι του Θεού οικονομούνται. Και ο κόπος του δεν πήγε χαμένος, γιατί αμέσως μετά το θάνατό του ακολούθησε ο πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης. Έτσι επιβεβαιώνεται το ευαγγελικό «άλλος εστίν ο Σπύρον και άλλος ο Θερίζων». Πολλές φορές επίσης τη θυμάται ο Μητροπολίτης Θιβών και Λεβαδίας κ. Γεώργιος να μιλάει με νοσταλγία και τρυφερότητα για τους ανθρώπους που γνώρισε και αγάπησε και τους πόνεσε πολύ. «Αχ τα παιδιά μου στην Καλκούτα! Αχ και τα άρρωστά μου παιδιά! Αχ και οι λεπροί στις Ινδίες!» Προσευχόταν και παρακαλούσε τον Χριστό μας να φυλάτει τους ιεραποστολικούς εργαζομένους και είχε την έγνοια της διαδοχής. Θυμούνται με νοσταλγία οι αδελφές από την Παμακάριστο πως εκείνο που της άρεσε να συζητάει ήταν η αποστολή της να μεταδοθεί ο Χριστός σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό και συχνά έλεγε «κάποιος να βρεθεί να συνεχίσει την αποστολή». Ο κύριος Νιτάφ από τη Λέρο διηγείται ότι η γερόντισσα τους είχε κάνει λόγο για την ανάγκη εσωτερικής ιεραποστολής και είχε πει προφητικά το 1991. Η γερόντισσα μας έκανε λόγο για την ανάγκη εσωτερικής ιεραποστολής. Μας εξήγησε ότι τα νησιά μας θα πρέπει να ετοιμαστούν για να δεχθούν κόσμο, γιατί θα ανοίξουν, όπως έλεγε, τα παράλια και ότι ο κόσμος που θα έρθει θα διψά να ακούει για τον Χριστό. Είναι και αυτό κάτι που οφείλουμε να πούμε ότι εντυπωσιάζει. «Και ότι θα πρέπει να γίνουν μοναστήρια», συνεχίζει. «Σαν ακροατής τότε, το 1991, μου φαίνονταν πολύ παράξενα όλα αυτά και αναρωτιόμουν ποιος θα ζει να τα δει να πραγματοποιούνται». Οι εξελίξεις όμως των τελευταίων χρόνων στην πατρίδα μας απέδειξαν το αληθές των λόγων της. Συγκεκριμένα στο ακριτικό νησί της Λέρου άρχισαν να καταφθάνουν πλήθη μεταναστών από διάφορες χώρες. Επιπλέον μεγάλος αριθμός Τούρκων τουριστών επισκέπτεται το νησί, κάτι που δεν συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια και με άλλα νησιά. Αν τα βλέπουμε όλα αυτά ως ευκαιρία ιεραποστολής, όχι λεκτικής, αλλά έμπρακτης μαρτυρίας της αγάπης των χριστιανών, της αγάπης του Χριστού δηλαδή, έχουμε ευθύνη εμείς οι χριστιανοί να μεταφέρουμε αυτή την εικόνα, την πραγματική εικόνα και μαρτυρία της αγάπης του Χριστού προς τον κόσμο. Τότε προφανώς πολλοί άνθρωποι θα έβλεπαν με διαφορετικό μάτι την χριστιανική πίστη, έστω και αν προφανώς δεν ανήκουν σε αυτή. Το ότι δημιουργούνται πολλά προβλήματα με τους μετανάστες σε τοπικές κοινωνίες είναι και αυτό αδιαμφισβήτητο. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε με άνεση χωρίς να γνωρίζουμε από κοντά τα προβλήματα αυτά, καθότι και τα νησιά μας, αλλά και η Ελλάδα δεν είναι άπειρη, είναι περιορισμένη και επομένως δεν μπορεί να χωρέσει όλο τον κόσμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας έχουμε αγάπη και όλα αυτά θα τα τακτοποιήσει ο Θεός. Την καθημερινή διακονία στον οποιονδήποτε πάσχοντα πλησίων τη θεωρούσε η Ιεραποστολή. Δεν χρειάζεται να πας στην Ινδία ή στην Αφρική για να νιώσεις ότι προσφέρεις.
Υπάρχει πάντα και ο άνθρωπος της διπλανής μας πόρτας που κάτι μπορεί να περιμένει και αυτός. Η γερόντισσα ενέπνεε τους ανθρώπους που την επισκέπτονταν με τα ποικίλα προβλήματα και βάσανα να βγουν από τον εαυτό τους, από το εγώ τους, από τον ναρκισισμό τους και να προσφέρουν και να προσφερθούν στο διπλανό τους. Έτσι δύο καλά γίνονταν. Και θα βοηθούσαν κάποιον που θα είχε ανάγκη ίσως περισσότερο από τους ίδιους, αλλά και θα βοηθούσαν και οι ίδιοι με το να ανοιχτούν, να ξεχαστούν, να συμπάσχουν, να συμπροσευχηθούν. Λοιπόν, όταν κάποιος δεν ανταποκρινόταν σε αυτό το κάλεσμα, αλλά καταλάβαινε την αδυναμία και προσπαθούσε να τον θεραπεύσει. Έτσι η κυρία Ταφ, που γνώριζε τη γερόντισσα από τη δεκαετία του 60, θυμάται πως η γερόντισσα την μάλωσε, γιατί ενώ της είχε αναθέσει μια διακονία παραμονές του Πάσχα, εκείνη προτίμησε να φτιάξει τα τσουρέκια της και το Μεγάλο Σάββατο τηλεφώνησε στη γερόντισσα και της είπε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στη διακονία που της ανέθεσε, γιατί δεν πρόλαβε, έφτιαχνε πολλά τσουρέκια για να μοιράσει σε κόσμο. Τότε της απάντησε η γερόντισσα: «Ξέρεις γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Για να φαίνεσαι. Αυτό είναι εγωισμός. Και αυτοί που πουλάνε τσουρέκια να ζήσουν θέλουν. Δεν χρειάζεται να αναλώνεσαι μια ολόκληρη μέρα για να κάνεις τσουρέκια και άλλα πράγματα για να τα μοιράζεις. Καλύτερα να αγοράσεις ένα και να το μοιράσεις και να αξιοποιήσεις το χρόνο σου για κάτι πιο ουσιαστικό, για να διακονήσεις κάποιον συνάνθρωπο ή να χαρείς τους φίλους σου, τους γειτόνους σου». Στη συζήτηση για το ιεραποστολικό της έργο, θυμάται ο Δέλτα Κάπα ήταν απλή, με άνεση και γνήσια ταπείνωση και όχι ταπεινολογία. «Δεν κάνω τίποτα σπουδαίο. Απλώς ανταποκρίνομαι όταν με ζητούν να πάω κοντά τους. Έχω πάντοτε έτοιμο το σακίδιό μου. Δεν χρειάζονται πολλά και παίρνω το πρώτο αεροπλάνο. Δεν έχω άλλωστε λόγο που να με εμποδίζει από το να ανταποκριθώ άμεσα όταν προκύπτει μια ανάγκη». Αρκετά γοητευμένος από τη φρεσκάδα της γερόντισσας, ο Δέλτα Κάπα συνεχίζει: «Η γερόντισσα δεν έλεγε τίποτε άλλο από αυτό που ζούσε. Οι κινήσεις που συνόδευαν τα λόγια της επιβεβαίωναν την αυθεντικότητά της. Το σπινθυροβόλο βλέμμα και η αποφασιστικότητά της τέριαζαν με την εσωτερική της ζέση και απήχαν πολύ από τη βιολογική της ηλικία. Οι γυναίκες της ηλικίας της θα αναφέρονταν στη φθορά της υγείας τους και θα χρησιμοποιούσαν κινδυνολογίες για το μέλλον των νέων ή θα αναφέρονταν στο έργο τους με όρους θυσίας. Όταν της το ανέφερα, γέλασε δυνατά και είπε: «Καμιά θυσία δεν κάνω. Χαίρομαι μόνο τη δυνατότητα που μου προσφέρεται να φροντίζω τους ανθρώπους». Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ελεημοσύνης και της φιλανθρωπίας της χριστιανικής, φίλοι ακρότες. Είναι η χαρά. Αν δεν το κάνουμε με χαρά, κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια, θα πει κάποιος: «Ας το κάνουμε και ας μην έχουμε χαρά, έτσι από αίσθηση καθήκοντος», και αυτό ασφαλώς είναι καλύτερο από το να μην κάνεις τίποτα, αλλά θα φτάσουμε στην ελεημοσύνη που θέλει ο Θεός όταν χαιρόμαστε γι' αυτό. Μεγάλη έγνοια είχε και για τους Ευρωπαίους που πήγαιναν στις Ινδίες τάχα για να βρουν πνευματικό καθοδηγητή και εκεί απογοητεύονταν, χάνονταν, τρελαίνονταν. Με αυτούς ασχολήθηκε πολύ, εφαρμόζοντας το Ευαγγελικό «Εισοδών εθνών μη απέλθετε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ» και έσωσε πολλούς ακόμη και από την αυτοκτονία. Η γερόντισσα δεν εξαντλούσε την αγάπη και το ενδιαφέρον της μόνο σε χάδια και σε λόγια. Αγκάλιζε τον όλο άνθρωπο με την προσευχή της και ακριβώς επειδή έμπαινε στη θέση του και γινόταν ο άλλος, μπορούσε να διακρίνει και τι ανάγκες υπήρχαν και να τρέξει αμέσως σε βοήθεια ή να στέλνει τους αγγέλους της.
Και είναι βέβαιο ότι και τους ανθρώπους που δεν είχε γνωρίσει άμεσα θα έβρισκε τρόπο να τους αγκαλιάσει με την προσευχή της. Όταν καταλάβαινε ότι ένας συνάνθρωπός της έχει κάποια ανάγκη, έσπευδε να την ικανοποιήσει ή δραστηριοποιούσε αυτούς που την επισκέπτονταν. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο και να δώσει χαρά σε αυτόν που τη ζητούσε κάτι, αλλά και να μαθαίνει τους επισκέπτες της ότι πρέπει να διακονούν και να μοιράζονται. Ο Μητροπολίτης Θηβών, κ. Γεώργιος, θυμάται ότι τα χρόνια που ήταν διάκονος στον Άγιο Λουκά, πήγαινε να κοινωνήσει πολλούς αρρώστους στο σπίτι τους και έτσι μπορούσε να διακρίνει ποιοι άνθρωποι έχουν ανάγκη, τους οποίους κατόπιν με τις κυρίες του Φιλοπτώχου προσπαθούσαν να ενισχύουν. Η γερόντισσα τον ρωτούσε με πολύ ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους και προσπαθούσε να μάθει ποιοι είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη και πήγαινε και τους επισκεπτόταν η ίδια με κάποιες κυρίες. Και όταν της έδιναν χρηματάκια, φρόντιζε αμέσως να τα προσφέρει εκεί που έπρεπε. Πολλές φορές την έβρισκε σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές να πηγαίνει από άρρωστο σε άρρωστο και να κουβεντιάζει μαζί τους. Επίσης, τους επισκέπτες της συχνά τους ενεθάρρυνε να βοηθούν τους συνανθρώπους τους, να μιλούν μαζί τους, να τους διακονούν, γενικά να προσπαθούν να δίνουν χαρά στους άλλους. Είχε αυτό το πνεύμα της ιεραποστολής και της ανιδιοτελούς προσφοράς και προσπαθούσε να το εμπνεύσει και στους γύρω της. Έτσι ενεθάρρυνε και την ΑΖ να μοιράζεται με τους ανθρώπους και τη χαρά και τη λύπη και να προσφέρει ό,τι μπορεί. Θυμάται πολλές φορές τη γερόντισσα να την παροτρύνει να πάρει την κιθάρα της και να πηγαίνουν μαζί στο σπίτι κάποιας κατάκητης ή σε νοσοκομεία για να προσφέρουν ψυχαγωγία. Έλεγε τότε χαρούμενη η γερόντισσα στην άρρωστη. Σου έφερα μουσική και έβαζε την Α να παίζει κιθάρα και να τραγουδά και η ίδια έκανε το μαέστρο. Άλλη φορά πάλι έβαλε την ίδια κοπέλα, παρόλο που είχε και παιδιά, να προσέχει μια κυρία Ρωσίδα που έμεινε εντελώς μόνη της και ήταν και δύσκολος άνθρωπος. Η κυρία Ταφ θυμάται με πολύ νοσταλγία πως άλλαξε τη ζωή της η γερόντισσα όταν της άνοιξε νέους ορίζοντες. Είχε βγει νωρίς στη σύνταξη και ένιωθε ότι δεν αξίζει να ζει αφού δεν είχε ούτε παιδιά ούτε άλλες υποχρεώσεις. Τότε η γερόντισσα της πρότεινε να αρχίσει να ανοίγεται, να κάνει ποιμαντικές επισκέψεις, να προσεύχεται για ανθρώπους που είχαν ανάγκη, να βγει δηλαδή από το δικό της περιορισμένο κόσμο και να έρθει σε κοινωνία με τους ανθρώπους. Μια άλλη νέα κοπέλα, η Άλφα, που την έστελνε και αυτή σε ποικίλες διακονίες σε φυλακές ή νοσοκομεία, θυμάται τη γερόντισσα όλο χαρά να της λέει. Τώρα πραγματικά, κατά λέξη, επισκέφθηκε στο Χριστό στη φυλακή ή στην ασθένεια. Δηλαδή, χαιρόταν η γερόντισσα που τα λόγια του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο της Κρίσεως γινόντουσαν πράξη. Γενικά έδινε πολύ βαρύτητα σε αυτή τη διακονία, έγραφε σε ένα κορίτσι, την Α. Όσο για την πνευματική σου εξέλιξη, διάβαζε τακτικά την επιστολή του Ιακώβου και θα δεις ότι η θρησκεία καθαρά είναι να επισκέπτεστε ορφανούς και αρρώστους και να κρατάτε τη ζωή σας άσπηλη από τον κόσμο. Αν δεν πας εσύ να διακονήσεις κάποιον άρρωστο, οι άγγελοι θα στείλουν κάποιον άλλο να τον φροντίσει, όπως φροντίζουν και τα πετεινά του ουρανού. Αυτοί θα βοηθηθούν ακόμη και αν δεν πας, εσύ όμως θα χάσεις. Αυτό ας το έχουμε υπόψη μας εμείς οι χριστιανοί που ζούμε στον κόσμο, φίλοι ακροτές. Μπορούμε να διακονήσουμε κάποιον άρρωστο, κάποιον άνθρωπο που έχει ανάγκη, που είναι μόνος, που είναι στη φυλακή. Αυτά είναι δικά μας καθήκοντα, δεν είναι καθήκοντα των μοναχών. Δεν είναι καθήκον δικό μας κύριο να προσευχόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι συνθήκες της ζωής μας μέσα στον κόσμο μάλλον δεν θα μας το επιτρέψουν. Εκείνο όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να επισκεπτόμαστε ανθρώπους όσο μπορούμε και μπορούμε νομίζω, απλά δεν μας περνάει ενδεχομένως και από το μυαλό πολλές φορές. Να επισκεπτόμαστε ανθρώπους λοιπόν που έχουν ανάγκη. Και όπως λέει εδώ η γερόντισσα Γαβριλία, αν δεν το κάνουμε, εμείς θα χάσουμε. Προέτρεπε επίσης τους πιστούς να προσφέρουν τη δεκάτη. Σε ένα πνευματικό της παιδί, την Α, έλεγε, αν οι Φαρισαίοι είπαν να δίνουμε τη δεκάτη, οι χριστιανοί τι θα έπρεπε να δίνουν? Τα μισά, λέει ο Χριστός, έχουν δύο χιτώνες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν δίνουμε το ένα δέκατο, σημαίνει ότι ζούμε σύμφωνα με την ηθική της Παλαιάς Διαθήκης, οπισθοχωρούμε δηλαδή, αλλά ας δίνουμε αυτό το οποίο μπορούμε εν πάση περιπτώσει, αυτό που δεν θα μας συνθλίψει δηλαδή, φίλοι ακροτές, αυτό που όπως είπαμε και προηγουμένως θα μας κάνει χαρούμενους. Το να δίνουμε τώρα ελάχιστα και να στενοχωριόμαστε σημαίνει ότι απλά είμαστε άρρωστοι και πρέπει να θεραπευτούμε από αυτό.
Και πραγματικά όσοι το εφάρμοζαν, δηλαδή πρώτα έβγαζαν τη δεκάτη, το 1 δέκατο, και μετά φρόντιζαν πώς θα βολευτούν οι ίδιοι, παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες δεν στερήθηκαν τίποτα. Η γερόντισσα έκανε και κάτι άλλο που μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται περίεργο. Ήθελε τόσο πολύ να δίνει χαρά στους ανθρώπους που προσπαθούσε να τους κάνει τα χατήρια, να τους προσφέρει αυτό που θέλουν, ακόμη και αν προηγούνταν άλλες ανάγκες. Και αυτό γινόταν φυσικά μετά από προσευχή. Άφηνε πάντα το Χριστό να ορίζει αυτά τα πράγματα. Να κάνετε τα χατήρια των φτωχών, να τους δίνετε και αυτό που φαίνεται περιττό. Κάποιος μπορεί να μην έχει να πληρώσει τους λογαριασμούς του, αλλά να έχει ανάγκη η ψυχή του για μια εκδρομή, για ένα προσκύνημα. Θα του δώσεις αυτό που η ψυχή του έχει ανάγκη. Αν μπορούσα θα έκανα τα καπρίτσια τους, θα τους χάριζα ό,τι επιθυμεί η ψυχή τους. Η ίδια μοίραζε τα πάντα. Αν της έδινε κάποιος χρήματα μετά από λίγο, στον πρώτο που θα έστελνε ο Χριστός και της ζήταγε χρήματα, θα έδινε ευθύς τα μισά και μετά από λίγο σε άλλον τα υπόλοιπα. Δεν είχε ανάγκη να κρατήσει τίποτα για τον εαυτό της. Όλα τα μοίραζε και ιδιαίτερα σε φτωχούς. Ένα καλό κουτί σοκολατάκια δεν θα το πρόσφερε σε κάποιον που ήξερε, αλλά σε κάποιον που δεν θα είχε γευτεί ποτέ του κάτι τέτοιο. Ένα νέο παιδί, ο Κάπα, θυμάται με θαυμασμό και συγκίνηση πως τα πρώτα χρήματα που απέκτησε από την πρώτη του εργασία της τα έστειλε και εκείνη του απάντησε ότι δεν κρατάει ποτέ χρήματα για τον εαυτό της, αλλά τα δίνει στον πρώτο που έχει ανάγκη. Έτσι τα δικά του χρήματα πήγαν σε κάποιον άνθρωπο που ήθελε να κάνει προσκύνημα στην Πάτμο και όχι σε κάποιον αναξιοπαθούντα. Αυτή η άνευ όρων και προϋποθέσεων προσφορά και αγάπη της άλλαζε τους ανθρώπους που τη ζούσαν. Τους μεταμόρφωνε κυριολεκτικά, τους άνοιγε νέες προοπτικές. Τους έκανε να αγωνίζονται, να κάνουν ό,τι περισσότερο μπορούν για να ενωθούν με το Θεό και να νιώθουν τόσο όμορφα όσο και η γερόντισσα. Η στάση αυτή της γερόντισσας δεν ωφελούσε μόνο αυτόν που είχε κάποια ανάγκη από ελεημοσύνη, αλλά απελευθέρωνε και αυτόν που ήθελε να ελεήσει από πιθανές τάσεις εγωκεντρικής καταναγκαστικής επιβολής της υποτιθέμενης αγάπης στον συνάνθρωπό του. Πολύ εύστοχα επισημαίνει αυτό το λεπτό σημείο ο Κάπα Μη, ο οποίος πήρε το μάθημά του όταν ρώτησε τη γερόντισσα πώς μπορεί να εφαρμόσει έμπρακτα τον νόμο της αγάπης προς τον πλησίον του. Μπαίνεις στη θέση του άλλου. Και έτσι μπορείς να κατανοήσεις πώς να του φερθείς και αυτό το κάνεις κάθε φορά. Και όταν φιλοξενείς ή δίνεις σε κάποιον, δεν δίνεις αυτό που θες, αλλά αυτό που αυτός έχει ανάγκη. Αυτό έχει κόστος για σένα που θα το αναλάβεις αν θες να εμβαθύνεις την αγάπη και δεν πρέπει να κρίνεις την ανάγκη του. Έτσι για παράδειγμα μια κυρία που έχει φτωχύνει και ήταν αλλιώς μαθημένη, της δίνεις χρήματα για να πάει σε ένα καλό ζαχαροπλαστείο αφού αυτό έχει ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει ο Κάπα Μη, η γερόντισσα μου άνοιξε ένα παραθυράκι σε μια απροκατάληπτη αγάπη με ελευθερία και σεβασμό στον άλλο, όπως είναι και όχι όπως η χριστιανική ιδεολειψία μου θα ήθελε. Μέχρι τώρα αξιολογούσα τις ανάγκες του άλλου με τα δικά μου κριτήρια και με αυτά ήθελα να ελεήσω εντός εισαγωγικών. Τώρα πρέπει να σε αφήσουμε, αν και σταματάμε να
βιβλίο, το διακόπτουμε μάλλον για λίγο, μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Εμψυχωνόμαστε με όλα αυτά που διαβάζουμε, από ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν τον Χριστό και αγάπησαν και τον συνάνθρωπό τους, ανεξαρτήτως των ιδιωτήτων αυτού του τελευταίου. Και αυτή είναι και η έμπρακτη απόδειξη ότι αγαπάμε τον Θεό, τον Χριστό, φίλε ακροατές, ότι αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, ο οποίος είναι εικόνα Θεού. Μπορεί να είναι εικόνα κάπως αλλοιωμένη, όπως είναι σε όλους μας, αλλά πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον άλλον άνθρωπο. Και μας η εικόνα του Θεού έχει αμαυρωθεί στους εαυτούς μας, αλλά τον εαυτό μας τον αγαπάμε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ζητήσουμε από τον Θεό τη χάρη του για να αγαπήσουμε και τους άλλους ανθρώπους. Η γερόντισσα της χαράς, μοναχή Φιλοθέη συγγραφέας, εκδόσεις Επιστροφή, φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε με